Στο Γάζο, ο Αλμυρός υποδέχθηκε τον Φωστήρα. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με ευκαιρία στο 10ο λεπτό. κεφαλιά του Χριστόπουλου πέρασε out. Ενώ στη συνέχεια ένα καλό φάλου του Φραγκουλάκη για του γηπεδούχους, Ο τελωνοθύλακα φυλακτό απέκρουσε σε κόνερε την παραπάνω από την αιστεία. Ο Αλμυρό ήταν πιο πιεστικό μετά το πρώτο τέταρτο και σε αυτή εδώ τη φάση από την ωραία πάσα του Κατσικοκέρι, ο Πιερτζάκομι μπήκε στην περιοχή και κέρδισε το πέναλτι από το τάκλινγκ του Λόλου στη φάση που ξαναβλέπουμε. Ο Φραγκουλάκη από τα 11 βήματα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του τροματοφύλακα Φύλακτου και ανοίγει το σκορ στο 27ο λεπτό για το συγκρότημα του Μανώλη Παπαμαθεάκη. Ο εμπρό μέσο χρήζεται σκόρερ. Ο Αλμυρό είχε μία ακόμα καλή φάση από τη σέντρα του Πιερτζακόμι. Ο Μπουρσέλη από τη μικρή περιοχή δεν θα καταφέρει να στείλει μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο 45 λεπτό, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση. Είχαν εδώ ένα σουτ από το αέρα τη περιοχή. Ο Χανιωτάκη έστειλε την μπαλά κόρνερ. Στο 57 όμω έγινε σέντρα από δεξιά. Η μπαλά έφτασε στο Γκέτζ και αυτό με δύναμη τη στέλνει στα δίχτυα. Ένα διαγώνιο σουτ από τον παίκτη του Αλμυρού, ο οποίο σημειώνει το 2-0 και ουσιαστικά βάζει στέρε βάσει νίκη για την ομάδα του Καζίου. Ξανά η εκτέλεση. Ο Φωστήρα είχε ακόμα μια προσπάθεια επιθετικά με τον Φέκα. Ο Χανιωτάκη μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο 72 ο Λόλο, γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα θα δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κόκκινη, θα ολοκληρώσω το παιχνίδι με 10 παίκτες φιλοξενούμενοι. Και λίγο πριν το τέλο, τεράστια χαμένη ευκαιρία για του υπεδούχου. Ο Αγαπάκη δεν καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλο κολκίπερ. Ήταν παιχνίδι όχι απαντήσεων, δεν θα το πω ποτέ αυτό. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι αποδείξεων στου δικού μα εαυτού ότι είμαστε ομάδα καλή. Είμαστε ομάδα που έχει υψηλού στόχου και δεν θα σταθούμε ποτέ σε ένα άσχημα αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα μήνυμα προ όλου. Θα πω ότι ο Αλμυρό κάνει προταρρυτισμό. Ο προταρρυτισμό θέλει πίεση. Όποιο δεν αντέχει την πίεση, είτε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, είτε στου προπονητέ, είτε στη διοίκηση, είτε στον κόσμο, νομίζω ότι εδώ δεν έχει καμία θέση φέτο. Οι δύο ομάδε είχαν φάσει και στο τέλο ευτύχησε ο Αλμυρό να βάλει άλλο ένα γκολ και να πάρει το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Αλμυρού γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.